Ένας Έλληνας ομογενής και ένας Ουκρανός, μέλος της Ουκρανικής Πολιτοφυλακής, είναι τελικά οι νεκροί από τη συμπλοκή σε καφετέρια στο χωριό Γρανίτνε της Ανατολικής Ουκρανίας. Περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν αναφέρει σε δήλωσή της η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας. Όπως διευκρινίζεται επίσης στην ανακοίνωση, ελληνικής καταγωγής είναι και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Μαριούπολης. Επίσης, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι το περιστατικό δεν έχει σχέση με την κλιμακούμενη ένταση στη Μεθόριο και ότι δεν υφίστανται διώξεις του τοπικού πληθυσμού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η κατάσταση στους οικισμούς με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη είναι ήρεμη και δεν υπάρχει πανικός παρά την σοβαρότητα της κατάστασης που είναι δεδομένη. Τέλος, αναφέρεται και στη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Μαριούπολη ότι η Ελλάδα θα είναι δίπλα στους Έλληνες της Ουκρανίας.